Και πάμε τώρα να κάνουμε τη γάμα 2 άσκηση, που είναι άσκηση γραμματικής. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείτε για κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις. Η λέξη «μας», την αιτιατική του ενικού αριθμού στο τρίτο πρόσωπο, «πόρο» τον υπερθετικό βαθμό, «αγαθώνω» το επίρρημα στο θετικό βαθμό, «αυτάς» είναι αυτοπαθής αντωνυμία, τη γενική επιθετικού αριθμού στο δεύτερο πρόσωπο στο ίδιο γένος, «ηγεμόνα» τη δοτική επιθετικού, «είμαι» το τρίτο ενικό πρόσωπο του παρατατικού, «υπέλαβον» το απαρέμβατο του παρακειμένου στην παθητική φωνή, «τη σπαθούση» τον ίδιο τύπο στο μέλλοντα, «έγνωσα» το τρίτο ενικό πρόσωπο της ευκτικής στον ίδιο χρόνο και «καταστάσαν» το δεύτερο ενικό πρόσωπο της προστακτικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή. Και προχωράμε λοιπόν παρακάτω. Λοιπόν, στο «ημάς» η αιτιατική ενικού στο τρίτο πρόσωπο είναι «ε». Στο «πόρο» είναι «πορωτάτο» ο υπερθετικός βαθμός. «Αγαθώνω» το επίρρημα στο θετικό βαθμό είναι «εφ». «Ημών αυτών» είναι η γενική υπερθετικού στο δεύτερο πρόσωπο στο ίδιο γένος της αυτοπαθούς αντωνυμίας «αυτάς». Προσέξτε με δασία και να σημειώσω εδώ πέρα είναι αυτοπαθής η αντωνυμία. Η δοτική πληθυντικού του ηγεμόνα είναι η ηγεμόσιν. Και προχωράμε παρακάτω. Το τρίτο ενικό πρόσωπο του παρατατικού στο ρήμα «είμαι» είναι «όετο». Υπογεγραμμένη. Το ρήμα είναι «είμαι» ή «ίωμαι». Προχωράμε παρακάτω. «Υπέλαβον» το παρέμβατο του παρακειμένου στην παθητική φωνή είναι «υπηλήφθε». Το ρήμα είναι «υπέλαβον», το θυμόσαστε έτσι. «Υπέλαβον». «Τη σπαθούση» ο ίδιος τύπος το μέλλοντα είναι «της πισωμένης». «Έγνωσαν» το τρίτο πρόσωπο της ευκτικής στον ίδιο χρόνο του ρήματος. «Έγνωσαν» είναι το ρήμα. «Γνή» είναι το τρίτο ενικό πρόσωπο της ευκτικής στον ίδιο χρόνο. Να θυμίσω, οριστική αορίστου του ρήματος «γιγνώσκω» είναι το «έγνωσαν». «Καταστάσαν» το δεύτερο ενικό πρόσωπο της προστακτικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή είναι «κατάστηθη». Η μετοχή αορίστου είναι «καταστάσαν». «Πορωτάτο» το επίρρημα το τοπικό είναι «πόρο». Και στο «ε» είναι η αιτιατική του ενικού αριθμού στο τρίτο πρόσωπο της προσωπικής αντωνυμίας «ημάς» είναι «ε». Έχω βάλει και τις λέξεις που σας δώσανε ακριβώς για να μπορέσετε να κάνετε τη σύνδεση ανάμεσα σε αυτό που γράψατε και σε αυτό που σας έχει δοθεί.